πήγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Συνεπώς, κύριε Παπανδρέου, όλα αυτά τα συγκινητικά με τον Έλληνα εργάτη του Μόχθου που σε πιάσει στον δρόμο, στον νόμο και σου λέει σου δίνω το μισθό μου και συγκινήσει. Κανένας τραπεζίτης ήρθε να σε πιάσει στον νόμο, να σου πει σκέφτομαι να σου δώσω πίσω τα δις που μου δώσατε. Πώς γίνεται συνέχεια σε ένα άνθρωπο του Μόχθου να βρίσκονται στον νόμο σου και ούτε ένας τραπεζίτης να μην τον ακουμπάει τον νόμο να βοηθήσει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω τι σώι ώμο έχεις κι εσύ. Πολύ παράξενους ώμους έχετε. Και δεν γίνεται να τα διαβάζεις όλα από μέσα επιτέλους. Καλά λέει Κανέλη, θα την επαναφέρω. Βγήκε ο Πρωθυπουργός με ένα χαρτί και έλεγε στο διάβα μου συνάντησα εργαζόμενο Έλληνα, το διάβαζε σήμερα. Εργαζόμενο Έλληνα, ο οποίο μου είπε: πάρε μου το 14ο μισθό για την πατρίδα. Μα πού ήταν έτακτα. Πήρε αυτόν τον έχει δίκιο. Υποτίθεται ότι είναι προσωπική σου ιστορία. Πες την απ' έξω. Δεν μπορεί μια χώρα να έχει έναν πρωθυπουργό που δεν μπορεί να την κοιτάξει 5 ολόκληρα λεφτά στα μάτια, χωρίς να κοιτάξει μέσα το βιβλίο. Δεν μπορεί να καίγει το κόλλον και να μου διαβάζει την έκθεση. Κοίτα με στα μάτια και πες μου τι συμβαίνει. Δεν ξέρει. Θα μου πει, κυρία μου. Και ο Καραμανής που τα έλεγε απ' έξω βρήκαμε προκοπή. Όχι, οπότε διάβαστα. Έτσι κι αλλιώς εμείς είτε απ' έξω θα μπουν είτε από μέσα. Μία τύχη έχουμε. Πάμε να ακούσουμε μερικά κιού του κόσμου, παρακαλώ. Θα το θυσίαζα, αν όμως δεν ήταν μόνο στους μικρομεσαίους, δεν το έχαναν μόνο οι μικρομεσαίοι, αλλά και άλλες ομάδες. Όχι, να πάνε να τα μαζέψουν από εκείνους που τα φάγανε, έτσι δεν είναι. Έστω, κύριε μου. Ανοίξα τα πάει. Για σωστό τρόπο ναι, και δεν φαγώθηκε όπως φαγώθηκαν όλα τα άλλα λεφτά, ευχαρίστω. Αυτοί που έχουν να μου πληρώσουν. Οι θυσίες μονομερώς και άδικες είναι και σε καμία περίπτωση νομίζω δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να γίνουν. Αν πρόκειται να γινόταν οικονομία, θα το θυσιάζαμε. Γιατί όχι. Για να το διαθέσω πρέπει να μου περισσεύουν, αφού δεν θα να ζήσω. Εγώ θέλω να τον δώσω και τον 13ο, τον 3ο και τον 14ο, αλλά όχι να κοπεί, να επανέλθει. Ο 14ος μισθός, κυρία μου, δεν πρέπει να κοπεί σε καμία περίπτωση. Τελεία και παύλα. Και στην ακραία περίπτωση που οι Ευρωπαίοι 16 Μαρτίου που θα αποφασίσουν χωρίς εμάς οδηγήσουν στη σφαγή τους Έλληνες εργαζόμενους, πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να γίνει αυτό που είπε η κυρία. Οι Έλληνες από μόνοι τους, αν θέλουν, να πάρουν το 14ο μισθό που τον δικαιούνται αυτοί, να τον πάρουν και να βάλουν την υπογραφή τους, τον ξαναδίνουν. Για να μην χαθεί το δικαίωμα του μισθού. Αφού η χώρα δεν μπορεί να βρει αλλού τα χρήματα. Δεν συμφωνώ με την περικοπή. Λέω, αυτό που λέω, κυρία μου, είναι δεν πρέπει να χαθεί το δικαίωμα του 14ου μισθού. Το δικαίωμα το κατάμε και αν είναι το προσφέρουμε στη χώρα μας. Εμείς θα αποφασίσουμε πώς θα διαχειριστούμε τα του οίκου μας. Εμείς θα κάνουμε αντάρα, εμείς θα συνέλθουμε. Και εν πάση περιπτώσει, φάει μια πίτσα τόση που λέει και το. Άλλο λέει, αλλά δεν είναι η ώρα πάλι.